Η τρίτη χρονιά μου σαν ποδοσφαιριστής ήταν το 1974-1975. Επέξαμε στο πρωτάθλημα Κύπρου και ήρθαμε πρώτοι. Περίμενε, επαραμείνατε στην αλφαεθνική. Επαραμείναμε στην αλφα το 1973-1974. Ε, την επόμενη χρονιά συνεχίσατε Το 1974-1975, λόγω του πολέμου, Α, λόγω του πολέμου. Ε, διακόπηκε προσωρινά η παρουσία τη κυπριακή ομάδα μέχρι που να διαλευκαθούν τα θέματα να δούμε τι θα γίνει. Εμείς έλαμβάναμε μέρος στο πρωτάθλημα. Α, είναι η περίοδος, είναι οι αμφιλεγόμενοι που... Ναι, ναι πέ, τα πέ μου Εγώ θα σου πω την πραγματικότητα. Επέζαμε κανονικά και εμείς και οι αντιπάλοι μας. Κανένας αντίπαλος μας δεν υποτίμησε κανέναν αγώνα. Τι σημαίνει επέζατε κανονικά. που μου είπες ότι φαίνομαι νέος 30 ή 31 Μαρτίου ήταν η τελευταία μέρα που μπορούσαμε να ανανεώσουμε την Άδεια Δικηγόρο έπεικα εκεί στις κοπέλες στον Παγκύπριο Δικηγόρο mm. ε, είπε μου ότι μόνο online γίνονται πληρώνεις okay, εντάξει είναι καλή η τεχνολογία, είναι καλά να προχωρούμε αλλά τώρα εγώ τεχνολογια ειναι να προχωρουμε εδώ δεν έχω χρόνο να κάνω online, ούτε ξέρω να κάνω online την πληρωμή. Ναι. μου, τι να σας κάνω. Ε, μα για λόγο. μου, μα να ο κόσμος εδώ, είναι ο στισμός, είναι COVID. Ε, μα είμαι μόνος μου εδώ, λέω, εγώ, δεν είσαι άλλο, ούτε πρόκειται να έρθει άλλος. Αφού ήρθαμε, που ήρθαμε. Ναι, αφού που ήρθαμε, ότι να τελειώνει. Ε, μου Ξεκινήθηκε να πάει και της είπα «Α, εν τω μεταξύ έχω υπόψη μου άλλες δύο περιπτώσεις που ήρθαν εδώ και πληρώσα». Αυτό δεν το ήξερα, αλλά εμπλόφαρα για να ανισχύσω τη θέση μου. Και μου λέει η κοπέλα «Ναι, αλλά αυτοί είναι παππούδες». Εντάξει, ήταν κομπλιμέτο. Ήταν κομπλιμέτο. Ε, λέω της εγώ «Συγγνώμη, <laughs> <laughs> δεν πω να εσύ που είμαι παππούς, αλλά όλοι οι φίλοι μου, συγγνωμητικοί μου, είναι όλοι παππούδες». Ε, πού ξέρει ότι εμεί δεν είμαστε παππούδε, τη λέω εγώ. Ε, με ξαναείδε, σκέφτηκε. Λέει εντάξει, άντε περάστε, λέει να το κάνετε. Έρεξε τα 60. Έρεξα και τα 68. Εντάξει, έχει άλλο 25. Έρεξα τα 68. Έχει άλλο τρει δεκαετίε. Καλέ. Σημασία δεν έχει. Η ποιότητα. Ναι, η ποιότητα έχει τη μεγαλύτερη. Τι είδου δικηγόρο είσαι, ενώ τι δικηγόρια να σκίσει. <laughs> Εγώ ασκούσα δικηγορία για περισσότερο από 15 χρόνια επί όλων των θεμάτων. Δηλαδή, είσαι μάχημο, είσαι corporate. Ναι, ναι, επί όλων των θεμάτων, ό,τι φανταστεί. Ναι, Όπω okay. έκαναν τότε, όλοι οι δικηγόροι στην Κύπρο. Γι' αυτόν εγώ είμαι από εκείνου που πιστεύουν ότι οι δικηγόροι στην Κύπρο. Ε, θα έλεγα ότι είναι από του πιο μορφωμένου, από του πιο καταρτισμένου επαγγελματίε στο επάγγελμα του στην Ευρώπη. Στην Κύπρο. Στην Ευρώπη. Περίμενε. Μιλά για του δικηγόρου στην Κύπρο ή οι για το... δικηγόροι τη Κύπρου. Ναι, ναι είναι σ... από του πιο καταρτισμένου γιατί το λε. Επάγγελμα... Γιατί το, λες γιατί το λέω. <σχελίδι> διότι άρχισε <σχελίδι> τώρα και στην Κύπρο να γίνεται. Στην Ευρώπη είναι ειδικεύονται οι δικηγόροι σε ένα-δυο τομεί και προχωρούν. Ναι. Έχω και εγώ κόρη μου που είναι δικηγόρο και εργάζεται στην Αγγλία χρόνια Λόγικον του τον, να ξέρεις το. Να. Ναι. Εμάς στην Κύπρο... Λόγω του μεγεθούς της αγοράς. Ναι. Λόγω του μεγεθούς της αγοράς. Εμάς στην Κύπρο ε, ένας δικηγόρος ξεκινά και είναι σε, μέσα σε μια θάλασσα από θέματα και γνώσεις τις οποίες προσπαθεί να αποκομίσει να κάνει χτύμαν του και να μπορεί να δίνει λύσεις στους πελάτες του. Τρομερό πράγμα. Απίστευτο. Και όποιο δικηγόρο, τουλάχιστον παλιό δικηγόρο, ρωτήσει για, για οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδου θέμα, θα σου έχει μια απάντηση να σου δώσει. Που θα έχει βάση δηλαδή. Ναι. Ε, του τον ισχύει και για ναι. πάρα πα, πολλά επαγγέλματα υπηρεσιών στην Κύπρο, επειδή είναι ε, μικρή αγορά ρε παιδί μου. Ε, σίγουρα, ναι, σίγουρα, μικρή αγορά. Αλλά αντι, αντιλαμβάνεστε του το, το δικηγόρου η θέση του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί είναι επί όλων των θεμάτων που αφορούν mm. την κοινωνία, την οικονομία, την οικογένεια, τα πάντα. Ε, αυτό δεν ναι, συνέβαινε για περισσότερο από 15 χρόνια, όμως ε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια έχω μ, περιορίσει τα θέματα που ασχολούμαι και βασικά ασχολούμαι με τα δυστυχήματα. Δυστυχήματα. Δυστυχήματα, ναι. Είμαι δικηγόρος ασφαλιστικής εταιρείας. Όχι δυστυχήματα. Ναι, ναι. Γιατί το έχει καλέξει εδώ. Με σκέλεξαν με το Ναι, ναι. Άρα ναι, ναι. πρέπει ε, να βλέπει. πράγματα. Ναι. Είμαι στο Σοκοστάι ο, ο Κουτσοκομνή το 1998-1999. Ε, εφώναξε μου στο γραφείο του για να μου κάνει μια πρόταση να αναλάβω ότι προπονητή στην Εθνική Ελπίδα. Mm -hmm. Εγώ ήμουν προπονητή στον Ολυμπιακό Λευκοσία τότε. Και πρόκειται να μείνω για την επόμενη περίοδο. Mm -hmm. Οπότε αν του είπα ότι προτιμώ να μείνω στον Ολυμπιακό Είμαι στην πρώτη κατηγορία Λέει μου μα η Εθνική ελπίδα Λέει μου εμ... παίχτες καλοί που λέει, Είναι το 8 είπες μου εν Το 8 είναι το 9 Το 8 είναι το η του Κίκη να ναι. Même... Και μάλιστα μ, μου είπαν Ότι να μου αλλάξει το μισό Διότι θεωρούσαν ότι ήταν Για την Ελπίδα Λέω είναι θέμα λεφτό ε, προτιμώ την προοπτική της πρώτης κατηγορίας και αργότερα βλέπουμε για την εθνική ε, όταν έληξε άδοξα κατά το μέρος αυτών η συζήτηση ε, μου είπε θέλεις να συνεργαστούμε τι είδους mm. συνεργασία θέλει να κάνουμε λέει μου έχω πολλέ συμφωνίες που κάνω με του agents τους ασφαλιστές αυτά όλα. εγώ είμαι δικηγόρος μπορούμε, ασφα... μπορούμε να συνεργαστούμε αλλά υπό έναν όρθο. Ποιος είναι, εγώ δεν μπορώ να είμαι υπαλληλός. Εγώ είμαι αυτοεργοδοτούμενος. Συνεργάτης καλύτερα. Συ... Ναι, είμαι αυτοεργοδοτούμενος. Οπότε μπορεί να κάνουμε μια είδους συνεργασία. Και κάναμε μια είδους συνεργασία από τότε mm -hmm. ε, με έναν retainer, όπως το αποκαλούν οι δικηγόροι, έναν τρόπο να μιλείς ναι. συγκεκριμένο και ασχολούμαι με τα στοιχήματα. Δηλαδή, αν εσύ είσαι δικηγόρο και απευθυνθεί στην Μινέρβαν, γιατί εκπροσωπώντα έναν πελάτη σου έχει απέτηση από την Μινέρβαν, ε, στο πρώτο στάδιο θα με αντιμετωπίσει σε μένα. Εάν δεν τα βρούμε, τότε θα πάει με άλλο δικηγόρο στο δικαστήριο. Okay. Η Αλλά όμω, κατά κανόνα, όσοι έρθουν απέναντι. Καθαριζή του όχι ακριβώ έτσι. Είναι έμπειροι συνάδελφοι οι περισσότεροι, όπω εγώ φυσικά. θέλω να πιστεύω, για να μην πω είμαι σίγουρο, έχουμε δημιουργήσει έναν καλό όνομα στο χώρο του επαγγέλματο. Πώ ονομάζεται το γραφείο, Ο Τάκη Αντωνίου το γραφείο. Α, είναι εσύ, Δεπέ, Ιώσκη, Κόρη. Όχι, όχι, είμαι μόνο μου. Είσαι κυριολεκτικά μόνος σου, ξα... είναι μια ομάδα στο γραφείο. Όχι, έχω βοήθεια. Ναι. Έχει βοήθεια. Ναι. Έχω Σίγουρα, ναι. Ήταν η σπουδή σου τον καιρό που έπαιζες ποδόσφαιρο και παίρνες τσέρκες μου. μου την ιστορία και ε, όταν την άκουσα λόγω και πώς γίνεται τώρα η Ούτε εγώ νομίζα ότι γίνεται. μου πεις, πάμε λίγο πίσω. πριν να στο Αποέλ. Ξεκίνησε από τι Ακαδημίε Ναι. Ο αδελφό τη μητέρα μου, ο οποίο επέθανε, νομίζω, ούτε ένα χρόνο, νέχι, σε ηλικία 98 ετών. Βρέο, μπράβο. Ήταν αποδητηριούχο τη ομάδα του Αβουέλ και υπεύθυνο καθαριότητα του γάσιπη του παλιού. Mm -hmm. ήταν Το όνομα του. Ο γνωστό, εγώ θα τον πω και περιβόητο, πραγματικά πολύ γνωστό, Γιώργο Σανή. Ο okay. Ένα ψηλό τύπο, έναν 88 με τα κουστούμια του, με τα καπέλα του. Κυρίω. Κυρίω, mm. αλλά ήταν αποδητηρούχο. Και όταν έπαιξαν τα τσικό, τα λεγόμενα του Αμποέλ με τον Απόλλωνα να στείλε Τα τσικό για που Το 68. Π, είναι αντίστοιχη, τα τρίτα. Υπέ, τα τρίτα ο, ναι. Τότε ένιξε, ήταν η πρώτη ομάδα. Η, η δεύτερη ομάδα, η αναπληρωματική ομάδα, έτσι την έλεγα, και τα τσικο Τα τσικό ήταν 15-16 και μετά τα 17 έμπαιναν στα δεύτερα και όποιοι ήταν καλοί μετά τα 18 προωθούνταν στην πρώτη ομάδα. Ναι. Χρονολογικά που είμαστε τώρα, 1968. Να είμαι, λάβει έπαιξαν τα τσικό του Αποέλ με τον Απόλλωνα στη λεμεσο και έχασαν έξι 6-0, τα τσικό του Αποέλ. Και μετά λέει στον Αίμνη, στον Πάπαλο που ήταν παλιό παίχτη του Αποέλ και προπονητή τα τσικό, ο θείο μου. Έχω έναν αδερφό τεχνό, λέει, του να σου το φέρω να το δει. Και πία. Και έβαλε με τετάρτη να παίξω με τα τσικό του Αποέλ εναντίον του Απόλλωνα. Χωρί να έχω κάνει καμιά προπονήση μαζί του. ερώτησε με απλώ τι θέση παίζει, σε επιθετικό. Ποδοσφαίρο να λάνα μέχρι τότε, ναι. Ναι. Παίζει μέσα σε αλάνε. Παίζει μέσα σε αλάνε, παίζαμε όλη μέρα όμω. Δηλαδή ήταν η δουλειά μα. Ήταν η δουλειά μα. έπαιξα, ε, ενοικισαμε εννιά μηδέν και έβαλα πέντε τέρματα χωρί να έχω ξαναπέξει. Okay. Και από την τριμέρα ναι, έμεινα στα ατσικό. Οφείλω να σου πω ότι δύο μήνε μετά είχαμε χωρόν ο σύλλογο μαζί στο γέρι και μολυθήκαμε όλοι οι μικροί από του καλαμιώνε που πήγαμε, μαζέψαμε καλάμια για να κάνουμε περίφραξη του συλλόγου που εφήσαν είμαι από το αγέρι. Το γέρι είναι αγέρι. Ναι. Το λοιπόν και εδηλητηριαστήκαμε και έπρεπε να πάθαμε ένα αναφυλαξία. Και έπρεπε ένα μήνα να μην τρέχουμε. Ολη ομάδα τώρα. Όχι ομάδα. Οι νεαροί, η μικρή. Οκ, okay, η γειτονιά. Του συλλόγου εκεί yeah. στο, από το Γέρι. Και έτσι σταμάτησα τι προπονησίε και είπα αργότερα και μετά έπαιξαμε έναν αγώνα τα δεύτερα του Αποέλ που ήταν παιδιά 18-19-20 χρονών. Ε, και περισσότερο κάποιοι με το Γέρι. Πριν από έναν αγώνα που θα έπαιζε το Αποέλ με μια ομάδα από την Αίγυπτο. Ήταν Τετάρτη. Και παίξαμε να νικήσαμε εμεί, δύο μηδέ με δύο τέρματα δικά μου που, ή, που ήμουν 15,5 χρονών και μάλιστα το έναν ήταν με κόρνερ απευθείας. Σου τεχνίτης. Το Ήμ, ήμουν, ήμουν, ήμουν καλό τεχνίτης. Αναγκαστήκες, ναι. ναι. Και α, αμέσως έτρεξα μέσα στο γήπεδο και με πιάσαν ο Πάπαλος και άλλοι, ε, θα φύγεις, θα μείνει. Έμεινα και ξεκίνησε η ιστορία μου με το Αμπουέλ. Υπόγραψε κάποιο συμβόλαιο, κάτι ήταν τέλο. Όχι, δεν είχε έτσι πράγματα. Ούτε τόκα, ούτε τίποτα. Κανονικά έμπαινε, έβγαζε ταυτότητα, την οποία έχω. Ευρέθηκε πρόσφατα σε μια μετακόμιση α, πραγμάτων του Αποέλ. Κάποιο την Ήβρε, ο Νίκο, που εργάζεται εκεί στο Αποέλ, και μου την έφερε. Την ταυτότητα και την έχω. Ναι. Το πλέον πήγε με στην. Ναι. Εμεί τότε έπαιξα κατευθείαν στα δεύτερα ήμουν ο μόνο παίχτη, έπαιζα στατσικό το πρωί, α πούμε, και έπαιζα ύστερα στα δεύτερα. Ναι. Και κάποτε, όταν δεν είχα δύο αγώνε, <Κι>... για μένα οι δύο αγώνε ήταν σίγουροι, αλλά κάποτε ήταν με τα τσικό για τα δεύτερα, ή κάποτε έπαιζα στα δεύτερα, έπαιζα με κάποτε τα δεύτερα. Όχι πάντα πριν τον αγώνα, και έρχεται το αυτοκίνητο από το γέρι, με έπιαναν και πήγαμε στο παλιωμέτωχο να παίξουμε το παλιωμέτωχο με το γέρι. Του δύο αγώνε είχα του σίγουρου το Σαββατοκύριακο, α πούμε. Έτσι ήταν η πορεία μου. Και μετά πήγαμε στο στρατό. Όταν πήγα στο στρατό, πήγαμε στον Καραβά. Εξού και ξέρω κάποια πράγματα που έγιναν κάποια δεδομένα που υπήρχαν εκεί στον καραβάν από στρατιωτική πλευρά, τα οποία έζησα ύστερα στον πόλεμο και σηκώνονται τι τρίχε τη κεφαλή μου. Όταν λε δεδομένα, mm. τι είναι. Ε, τι ίσχυε με τα πυροβόλα, με τα πυροβολία, mm. με το βόρειο μέτωπο και τι πραγματικά είναι στον πόλεμο. Τότε αλλά... στην Κύπρο υπήρχε έτσι μια, το πούμε, μια αναρχία μεταξύ των κοινοτήτων, οι, φα... οι λεγόμενες φασαρίες τότε, σωστά μετά το 1963 ως τον πόλεμο. Μιλάς με τους Τούρκους ή... Με τους Τούρκους. Ναι, με τους Τούρκους. Ναι. Πηγαίνοντας στον Καραβά δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση Ήμουν νέος και ήταν το παράπονο μου γιατί δεν τα κατάφεραν να με φέρουν κάτω. Έρχομαι, ερχόμουν, ερχόμουν μόνο το, την Κυριακή για να παίξω στα δεύτερα. Δεν έκανα προπόνηση καθόλου. Μετά κατάφερε το Αποέλ και έκαμε μου μετάθεση από τον καραβάν στην Αθαλάσσα. Ήταν όμως μόλις είχαν απολυθεί οι στρατιώτες του Γενάρη. Και εμείναμε πολλά λίγοι στρατιώτες στο στρατόπεδο και έβγαζα, έκαμε 28 μέρες εκεί, έβγαλα 28 νυχτερινές κοπίε, τρεις ώρες ήταν οι νυχτερινές τότε, και 23 ημερήσει των 6 ώρων έβγαζα 9 ώρε την ημέρα σκοπιά. Σε μια στιγμή κοιμήθηκα, στέκοντα. Τόσο κουρασμένο ήμουν. Όταν ήμασταν στον καραβάν εδώ με μας μα είπαν να, πά, να, κάνουμε κάτι εξετάσει. Τι πήγαμε και δεν, ξέραμε για λόγο να κάνουμε τις εξετάσεις εκείνες. Και μετά, όταν ήμουν κάτω στην Αθαλάσσα, που πήρα μετάθεση, ε, ήρθε η διαταγή, να πάω για αξιωματικό δόκιμο στην, στην Ελλάδα. Εγώ δεν το είπα στο Αποέλ. Ε, ήμουν τόσο κουρασμένο από τη σκοπιά και απογοητευμένο. Η χρονιά λέω χάθηκε. Θα πάω. Και έφυγα. Τον Μαρτίν και πήγα για αξιωματικό στην Ελλάδα. Και ήρθα 4 του Σεπτέμβρη. Όταν ήρθα εγώ 4 του Σεπτέμβρη, το Αποέλ ήδη είχε επιστρέψει από την προετοιμασία του που επήγαινε στα Μουδανιά, πάνω στη Βέρεια. Δηλαδή είχαν ένα μήνα προπόνηση ήδη μαζί με την προετοιμασία στο εξωτερικό. Μόλι ήρθα, με ειδοποίησαν με το θείο μου, γιατί δεν είχαν τότε ε, τηλέφωνα, κινητά. Και μου είπαν ότι έχει δεξίωση στο σπίτι του Προέδρου του ΑΠΟΕ, του αίμνη του Μιχαλάκη Ζιβανάρη, και θα είναι ο προπονητή και του του ΑΠΟΕ, και είσαι εσύ καλεσμένο. Εγώ έξι μήνε έλειπα από την Κύπρο. Επήγα εκεί, με σύστησε ο κύριο Ζιβανάρη στον Μάρκοβιτ και θυμούμαι εγώ ότι την ώρα που με σύστησε έκατσα προσοχή. Διότι ήμουν από έξι μήνε που στη σχολή εμπειροβολικού ήταν στρατιωτικά το θέμα τελείω που έζουσα Και μου λέει ο Μάρκοβιτ έμπειρο είδε με, μου λέει. Λέει κάτσε μια βαφή, λέει λέω του απολογούμε, λέω του εντάξει είμαι από τη σχολή, είναι Έτσι γνώρισα τον Μάρκοβιτ. 4 του Σεπτέμβρη. Σε 10 μέρε ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην Κύπρο και ήμουν στην 11 Χρονολογικά, βαρμαζιλιό, το 1972. Δηλαδή, με 10 μέρε μόνο προπόνηση, με την ομάδα να έχει κάνει ήδη ένα μήνα προετοιμασία, εγώ να βρίσκομαι 6 μήνε στην Ελλάδα, εντελώ απροπονητό, και του προηγούμενου 5 μήνε να ήμουν στο στρατό και να έπαιζα κάθε κυριακή μόνο στα δεύτερα. Μπήκα κατευθείαν 11 και από τότε νομίζω κατάφερα να είμαι ένας Το roster chip -E βασικός... ομάδας, το Κα... ομάδα. Φανταστικό. Ήταν εκείνη η ομάδα που δημιουργήθηκε και η οποία το... εκτός τότε το πήρε τον double την επόμενη χρονιά να μην είναι εθνική και νομίζω ότι αναγνωρίζεται ότι είναι η, η, η καλύτερη ομάδα με κύπρου ποδοσφαιριστέ που υπήρξαν στο Κυπριακό ποδοσφαιρό. Ναι, ήταν να σου πω, επειδή βάλε το Κύπριο, ήταν να το συγκρίνουμε με την ομάδα του από έλπου 8. Ναι. Γι' αυτό το βάλε το Κύπριο. Ναι, Ή, ήταν ο Στυλιανού, ο αρχηγό τη ομάδα, ο Στεφανή, να τον πούμε, ο υπαρχηγό τη ομάδα, ο Λεωνίδα, ο άντρο ο Μιαμιλιώτη, ο Αϊμνίστο. Ε, Ξέρω αν πρέπει να τους πω όλους τώρα. Ο Νίκος ο Παντζαράς, ο Ηρόδοτος, ο Τερμαφύλακας, ο Παντζαράς ο Τερματοφύλακας, ο Τράκης yeah, yeah. Χάτζο Θωμάς, ο Νίκος Κρητικός, ε, Μενελάου, ο ε, Αθάνατος, ο ε, Κολοκάσης, ο Τσεριπηλής, ο Λίλος. Ε, α, την επόμενη χρονιά στην ΑΕ, ο σπουδαίος, παίχτης Μάρκος Μάρκου που ήρθε από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας τον εγώ προπονητής ο Μαρκοβίτς από... προπονητής ο Μαρκοβίτς ε, Τάκης Τιμωθέου φανταστικός κυνηγός εξού και τον αγόρασε Νιά Εκαθηνών μετά από την Αλφα Εθνική ε, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα δεν θα παρεξηγήσω ναι ε, και μιλάμε για μια ομάδα η οποία επέτυχε 11 νίκες στην Αλφα -εθνική. Πάμε στην Αλφα Εθνική. Δηλαδή, ναι, δηλαδή το 1973 ήταν η πρώτη μου χρονιά και κερδίσαμε τον Τάπολ. Ναι, Κύπρο. Κύπρο. Και έρθαν να πράξουν κύπελ. Ο αντίπαλο τότε ποιο ήταν, ο ξένο Ο αντίπαλο ήταν η ανόρθωση και ο Okay. Η ομόνια έπαιζε στην Εθνική. Α, ήταν, το την Ναι. Και παίξαμε την επόμενη χρονιά στην Υποτιθέτει η ομόνια ήταν... Ή, ήταν Ήταν η ομάδα η ε... φτιαγμένη τότε ναι. Και φτιάχτηκε και το Αποέλ Η ατυχία με το Αποέλ Και έχω να το λέω εγώ, Είναι ότι υπάρχει η δεκαετία του 70 που λέμε Και του 80 που κυριάρχησε η ομόνια. Ε, εγώ είμαι παίχτης στο Αποέλ Και άκου το ιστορικό μου την δεκαετία του 70 ναι. Η πρώτη μου χρονιά Το 72-73 κερδίσαμε πρωτάθλημα και κύπελλο δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι άλλο. Ναι. Την εβδομι... επόμενη χρονιά εμείναμε στην Αλφα Εθνική. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι άλλο. Απόλυτη επιτυχία. Δύο χρονιέ απόλυτη Τι επιτυχία. Τι θέση, εχθεί, εβδομή. Όχι, παίξαμε αγώνε μπαρά. Αγώνε μπαρά. Ναι. Παίξαμε αγώνε μπαρά με τρει ομάδε. Η τρίτη χρονιά μου, σαν ποδοσφαιριστή, ήταν το 1974 75. Έπαιξαμε στο πρωτάθλημα Κύπρου και ήσταμε πρώτοι. Περίμενε. Ε, που επαραμείνατε στην Αλφαεθνική. Επαραμείναμε στην Αλφαεθνική το 1973-1974. Και ε, την επόμενη χρονιά είναι συνεχίσατε στο... Το 1974-1975, λόγω, λόγω του πολέμου. Ah, λόγω του πολέμου. Εδιακόπηκε προσωρινά η παρουσία τη Κυπριακή ομάδα μέχρι που να διαλευκαθούν τα θέματα να δούμε τι θα γίνει. Ναι, εμεί ελαμβάναμε μέρο στο πρωτάθλημα. Α, είναι η περίοδο τη ναι. Κίνη, οι αμφιλεγόμενοι που. Ναι, ναι πέ, πέ, τα λέει, πέ τι... Εγώ ναι, θα σου δε πω δε... την πραγματικότητα. Επέζαμε κανονικά, και εμεί και οι αντιπάλοι μα. Κανένα αντίπαλο μα δεν υποτίμησε κανέναν αγώνα. Τι σημαίνει επέζαμε κανονικά. Ε? Πέζαμε κανονικά στο πρωτάθλημα. Ήσασταν γραμμένοι κανονικά. Ναι, είμαστε κανονικά στο πρωτάθλημα, αλλά θεωρούμαστε ότι λαμβάναμε μέρο ανεπίσημα σε κάποια στιγμή να πάμε να παίξουμε στην Ελλάδα. Σε κάποια στιγμή. Ναι, παίξετε ως πουνά. Ως πουνά. Και παίζαμε. Τελικά το ως πουνά, μετρήσαμε ποτέ. Ναι. Και τελείωσε το πράγμα. Πρώτη. Έρθαμε πρώτη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν πάνω από την πρώτη θέση. Δηλαδή, εγώ τρεις χρονιές... Εκείνο το πρωτάθλημα δεν το

όχι, όχι. Δηλαδή, δηλαδή σε 8 πρωταθλήματα σε ρί ε, είχαμε τέσσερις απόλυτες επιτυχίες στο θεσμό του πρωταθλήματος και τέσσερις απόλυτες επιτυχίες στο θεσμό του κυπέλου. Είχαμε 50% επιτυχία σε τίτλους, ας το πούμε, τα 8 χρόνια. Την περίοδο που παίζατε στην Αρφα Εθνική ήταν παιχνίδια Κύπρο και μετά παιχνίδια Ελλάδα. Πήγαινε Έλλα, ναι. ναι, την ναι, μια εβδομάδα παίζαμε στην Κύπρο και την άλλη εβδομάδα να παίζαμε στην Ελλάδα. Ή τέλος ήταν όσο Ήταν αντιμετώπιση στην Ελλάδα σαν Κυπριακή ομάδα. Ε, σαν Κυπριακή ομάδα ε, ήταν και επιχούντα. Ε, είχε περίπτωση στις Σέρρες που παίξαμε που περίπου το κλίμα ήταν και μέσα στο γήπεδο δικτατορικό. Δηλαδή, ελέγχαν του προπονητή μα, οι στρατιωτικοί που γυρίζαν μέσα στο γήπεδο, είσαι τρει στρατιωτικού και δύο αγκυρών του γήπεδο, έτσι μέσα στο γήπεδο. Και ελέγχαν του προπονητή μα, ο Ι σταμάτα, δεν δίκαιο να μιλά, μη φωναζεί. Δηλαδή, είσαι, έτσι ήταν το κλίμα. Ε, και αδικούσαν μα πολλά οι διαιτητέ στην Ελλάδα. Πραγματικά. Ξέρω ότι και την ομόνια να αδικούσαν την, στην Ελλάδα, ε, αντιλαμβάνεσαι, είμαστε ένα από την Κύπρο, μια ομάδα πήγαινε εκεί. Εξού δεν είναι καθόλου τυχαίο από τις έντερε κανίκε που πετύχαμε. Νομίζω ότι θυμούμε καλά, μια νίκη να πετύχαμε. Εγώ αφή. ήμουν με το αφήγημα, το μοναδικό αφήγημα, ότι αδικούσαν την ομόνια όταν πήγαινε, Κυρίως λόγω των πολιτικών κατά πολλά, αλλά για αποέλεγε, πρώτη φορά το ακούω. Όχι, στην, στην Κύπρο δεν ε, μπορούσαν να μας αδικήσουν. Στην Κύπρο ήταν και το γασιμπί το παλιό, ο κόσμο κοντά, ένιωθε στην άβρα και την αναπνοή του κόσμου πάνω. Ήταν δύσκολο να μα αδείξει. Αλλά στην Ελλάδα όχι μα αδικούσαν, μα. Υπή... Ε... Υπήρχε τότε εύνοια προ μια συ... συγκεκριμένη ομάδα τότε. Όχι, τούτο δεν το θυμούμε. Ενώ είσαι τότε oh. μεγάλε ομάδε. Στην Ελλάδα, ναι. Όχι, τούτο δεν το θυμούμε. Αλλά Ή... ήταν... ήταν, καθαρόν ότι η αντιμετώπιση που είχαμε ήταν δίκαιη από τη διατησία στην Ελλάδα. Ναι, ήταν, εχθρική. ήταν εχθρική. Ήταν εχθρική. Αφού σου λέω, στην Κύπρο έβαλαμε ε, και τέσσερα γκολ, έβαλαμε και πέντε γκολ σε ομάδε τη πρώτη κατηγορία. Νικήσατε καμιά από τι μεγάλε ομάδε, ε, ή κάποια ανισοπαλία αν τουλάχιστον. Ναι, νικήσαμε την ΑΕΚ Αθηνών και φέραμε δύο-δύο με τον Παραθυναϊκό σε, με δύο φανταστικά τέρματα του Ανδρέα του Στυλιανού. Τον οποίο έτσι για να καταλάβει τι παίχτη ήταν, τον εψήφισαν δύο προπονητέ από την Ελλάδα ω παίχτη του πρωταθλήματο. Εψήφισαν οι προπονητέ τότε. Τον εψήφισαν ω παίχτη του πρωταθλήματο. Επέξαμε με τον Παραθυνιακό στη Λεωφόρο. Ο Αντρέα Οστυλιανού, έτσι για να ξέρουν οι νεότεροι τι είδου παίχτη ήταν, ήταν, ένας ήταν ένα πολυαθλητή. Ήταν πρωταθλητή Κύπρου στο μήκο. Έφυγε από την προπόνηση σε ηλικία 28 χρονών. Επίεδε πίσω στου παγκύπριου αγώνε Αλμα Ισμίκο, 7.30, έκαμε μπαγκύπριο ρεκόρ και ήρθε. Να κάνει προπονήσει. Ε, πήδε, ε, έτρεχε τα 100 μέτρα, 10 πόιν κάτι δευτερόλεπτα. Ε, πήδαν ύψο, είχε το ρεκόρ του 1.93. Στο ύψο την εποχή γύρι, που το 1.93 ήταν ρεκόρ, α πούμε. Αλή. Ήταν πολύ αθλητή. Και ήταν και παιχταρά. Ταχύ, αριστεροπότα, σε και νε στην παλιά έπαιζε μπροστά επίθεση ο Μάρκο έκαμε το δεκάρι. Και όταν έπαιξαμε στη Λεωφόρο που έπαιζε ο Ντομάζος, ο Ελευθεράκης, οι παικταράδες. Εβγαίναμε έξω, τη ρόμπο έβγαινα εγώ, και μια κερκίδα <coughs> μικρή ο Παραθυναίκος και ήταν ο κόσμος όλος και αμέτσι και φωνάζα μου εμένα αυτόν τον δέκα παιδιά, πού το βρήκατε ρε, ποιος είναι αυτός ο δέκαρε, πού το βρήκατε ρε, πέστε του να έρθει κοντά μα. Κατάλαβε, δηλαδή ήταν. Είχε oh, κάποιε προτάσει να πάει, Είμαι σίγουρο ότι πρέπει να είχε πολλέ προτάσει. Εσύ κύριε Εγώ είχα πρόταση από τον Ολυμπιακό Πυρεό το 1978. Ε, Ξέρει, βρήκα από αυτά τα βιβλιαράκια του Αμποέλ που το επιβεβαιώνουν σε δηλώσει του Γιούτσου και του Θεοδωρακάκη. Γιατί δεν το είπα τότε. Προσεγγίσασαι σε έναν Προσεγγίσαμε, ναι. Όχι, ήταν ναι. απλά φήμε. Όχι, oh, yeah. προσεγγίσαμε yeah. μένα μέσω του αίμνηστου του, του Αντρέα, του Παφίτη, του δημοσιογράφου, αθλητικογράφου. Που εργαζόταν στο Υπουργείο Γεωργία, νομίζω. Ήρθαν να δουν, νομίζω, τον Μαυρίν τη Ομόνια. Τον Τάκη. Ήταν πολύ καλό παιχτή ο, ο Ντάκης ο Μαυρί. Με προτείνει να παίξει σε ψηλότερο πρόαθλημα. Λόγω τη ταχύτητα που είχε, τα χτυπήματα του με την μπάλα, δύο πόδια καταπληκτικά. Και κερδίσαμε την ομόνια 2-0 στο κύπελο και ήμουν ο παίχτης του αγώνα. Δηλαδή, ε, συνοπτικά ε, δημιούργησα το πρώτο γκολ με σέντρα δική μου σκοράρε ο, Πετράκης και έβαλα το δεύτερο γκολ, ε, έναν εξαιρετικό γκολ με σούτ με το αριστερό μου πόδι, χτύπησε πάνω στη σωλήνα και βγήκε έξω εμπαλά. Και επανεγύριζα μόνος μου στο κήπεδο, <laughs> γιατί δεν <laughs> Ναι, νομίζαν ότι χτύπησε το κάρι και έξω. Το... Κατάλαβε, ήταν το ναι, νομίζα. Αλλά ο, ο, ο διαιτητής που ήταν πίσω και εγώ που ήμουν πίσω, ήμουν σίγουρος ότι ήταν κόλ. Και ήταν και στο 82ο λεπτό και ε, κατάλαβα ότι νικήσαμε. Ήταν να πάμε τελικό. Και είναι η μόνη φορά που επανηγύρισα εξ Δηλαδή εγώ ήμουν mm. κόσμιος, δεν mm. στο... ε, 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 ήταν και της μόδας πολλά τότε, οι πανηγυρισμοί, ξέρεις που κάνουν τώρα

εγώ για κάποιο λόγο, λόγο χαρακτήρα δεν είμαι άνθρωπο του ρίσκου. Δεν είμαι άνθρωπο που αντέχω να εκτεθώ εύκολα. Κινείσαι με στη ζώνη ασφαλεία σου. Κινούμαι με στη ζώνη ασφαλεία μου. Να. Και... Σε, όλα τα πρα... σε όλα τα θέματα Σε όλα τα θέματα. θέματα. Προτιμώ, ναι. Ε, και έτσι η, η, ιδέα να πάω στον Ολυμπιακό Μπυρό με του παιχταράδε όλου για να δοκιμαστώ ούτε κατά διάνοια.

γνωστό πολύ ποδοσφαιριστή και αργότερα προπονητή, του οποίου η αδερφή εργαζόταν και εκείνη στο καζίνο, να μαζέψει παίχτε Κύπριου για να κάνει ομάδα του καζίνο. Και μαζέψαμε, εμάζεψε εμά, όλη πρώτη κατηγορία. Θράσο Κονιώτη, τερμοφύλακα τη ΑΕΛ, του Απόλλωνα. Θράσο Κονιώτη, Δήμο Διαμαντή, του Άρη. Ο Μερκής ο Λάμπρος του Απόλλωνα και του Βαγόρα. Πατέρας του Μερκή του Απόλλωνα. Ο Μάικος Σπανός. Ο γνωστός Μάικ Σπανός που για ένα διάστημα... Ο πολιτικός. έτσι ο είναι πολιτικός, είναι και ο ομολόγος. Ο... 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 Παρουλίων υποψήφιος πρόεδρος. Ο... Παρουλίων υποψήφιος ο... με... με το, το Άκερ. Ήταν πρωταθλητής Κύπρου και Βαλκανίων στα 100 και στα 200 μέτρα. Okay. Και ο πατέρας του ήταν ο διευθυντής του καζίνου και δεν έπαιζε χατήρικα, δεν ήταν ποδοσφαιριστής, αλλά έξερε και ποδοσφαιρό και αντιλαμβάνεσαι με την ταχύτητα που είχε, έπαιζε δεξιός ο πιστοφύλακας. Λάκης Μητσίδης του Ολυμπιακού, ο Ζοχπάς του Απόλλωνα, ο Τάκης του Αντωνίου, ο Κιστονέργης, ο Κακουλής του Απόλλωνα, ο Τσίγκης του Διγενή, ο Λεύκος ο του δημοσιογράφος που ήταν παίκτη του Απόλλωτοτε και δύο τρία άλλα παιδιά από την Ελλάδα και κάνει μια πανίσχυρη ομάδα και παίζαμε στο πρωτάθλημα επιχειρήσεων Ελλάδας. Η έδρα μας ήταν στο Κηφισιά, στο Ζηρίνιο. Εγώ ήμουν ένα κλικ πιο μπροστά από τους άλλους γιατί έπαιζα στο Αποέλ. Κάθε Σάββατο Κυριακό ήμουν στην Κύπρο και έπαιζα και μετά πήγαινα πίσω. Προπονήσεις και εδώ μέσα και στην Ελλάδα, στην Πανεπιστημίου Λόγω της ε, ε, έτυχε μου έπαιξαμε εθνική και την τετάρτη στη Λεμεσό με, με, την Πολωνία και έβαλα έναν ωριότατο κόλ την ημέρα και έπαιξα την τετάρτη στην Κηφισά με στο πρωτάθλημα επιχειρήσεων Πώς ήταν η ομάδα, Μόν Παρνάς Ναι, το καζίνο το Μόν Είμαστε πολλά φίλοι, συναντιόμαστε ακόμα κάθε χρόνο Πακάρι Αγκαλώκης, που το οργανώνει και πολλά ωραία. Εγώ έβγαλα όνομα στην περιοχή μου, στους ποδοσφαιροφίλους. Και ήρθε κάποιος, τον οποίο εγώ τότε δεν ξέρα. Ανδρέας Ανδρέου, ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού παλιά, ήταν στο επιτελείο του από ελ. Και ήρθε στην προπόνηση και με. Στο γήπεδο που ήταν να παίξουμε και με. Και λέει μου, θέλω να έρθεις Δεύτερη προτάση. Ναι. Ε, ήταν η πρώτη τούτη. Πριν τον πριν που τον Ολυμπιακό. Yeah. Ναι, ήταν γύρω στο 1976-1977, ε, Εγώ εφόμουν να πάω. Για του λόγου που είπα προηγουμένω, τον ανταγωνισμό, δεν το... τον ήθελα. Ε, σε σημείο που όταν παίζαμε στην Πανεπι... Πανεπιστημίου Πολύ, συμπαίκτες μου εξ Ελλάδος, μου είπαν ότι πάμε στην προπονήση του Παναθηναϊκού μαζί να δεις ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα, να τους δεις που κάνουμε προπόνηση. Λέει. Και πια μένει στην προπόνηση για να τους δω ότι έναν είναι τόσο καλή, μη φοβάσαι να πάει. Επία είδα εδώ και λέει μου ένας που τούτου σου λούς, λέει μου, μόνο ο Ασλανίδης. Είχε ένα Ασλανίδη νοπάοκ που έπαιζε στον Παναθηναϊκό τότε. Στην τεχνική μπορεί να συγκριθεί μαζί σου λέει μου τότε ήταν ο Παναθηναϊκό, δεν είχε πολλά σπουδαία ονόματα. Παρόλο που κέρδισε με τον Κόρσκι, τον προπονητή, ήταν ο Λιβαθινό, ο Βακάλη, Βαλίδη, Παπαδημητρίου. Είχα φύγει οι αστέρε οι μεγάλοι. Αλλά εντάξει, επανέρχομαι στο ίδιο θέμα ότι ε, δεν έπια από τι. Δεν το μετανιώσεις όμως. Όχι, καθόλου δεν με το μετανιώσε. Στο Αγούλ πέσα χρόνια. Πέρασα πολλά ωραία Μεχρι, στο αυγλή. Μέχρι το. Ε, που, από το Αποέλ δύο φορέ. Έπαιξα από το 72 ω το 83. Πέντε χρόνια. Εκεί για κάποιο λόγο ήρθα σε παρεξήγηση με τον προπονητή τον Πάνο τον Μάρκοβι σε μια προπονησία. Α πούμε, ότι ήμουν από τα πουλέντου. Ήμουν ο άνθρωπο που του έλεγε τα κούλι μου θα σε πάρω στην Ελλάδα. Θα σε... Με αγαπούσαν πάρα πολύ. Αλλά εκείνη την ημέρα, κακή ημέρα, δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φύγω από την ομάδα. Έφυγε και ο θεαλό μόνο σου, ή. Όχι, χρειάστηκε, εχ, είπα το έτσι, με, δεν μπορούσε να συνεχιστεί η συνύπαρξή μα με βάση το επεισόδιο που έγινε. Και έφυγα για δύο χρόνια. Επία πρώτα έπαιξα. Με πήραν οι προπονητέ μου. Με πήρε ο έμνηστο ο Λαζαρίδη στην Ομόνια να που ένα χρόνο, τσέπεξα. Πρώτα, συγγνώμη, πρώτα επειδή στον κεραυνό με πήρε Αποέλ, ο προμονητή του από Φέρκουσον και ήμουν βοηθό του, προμονητή στο δεύτερο, και παίχτη τη πρώτη ομάδα. Ήμουν ήδη δηλαδή 31 χρονών. Εφτάσα τον κύριο Λαζαρίδη. Ο Φέρκουσον με πήρε στον κεραυνό. Όχι, προηγουμένω που πήρε. Ένα... Πρώτα επειδή στον κεραυνό. Τα θυμούμε και εγώ τώρα. Μετά πήγα στην Ομονία Ναραδίπου με προπονητή τον κύριο Αντρέα Λαζαρίδη, καθηγητή Αγγλικών. Ναι, καθηγητή Αγγλικών, εξαιρετικό προπονητή. Τραγούσε αυτό. Τρομερό προπονητή. Ε, και όταν επέξαμε με το Αββουέλ στη Λευκοσία, και στην Ναραδίπου, ο Κασίτη ήταν αντίπαλο μου μέσα στο γήπεδο. Εγώ είμαι υποσχετικό, παρόλο που είμαι 31-32 χρόνια, είμαι υποσχετικό που πήγαινα μπάτσε φύο και πάω σε κάποια άλλη ομάδα με, έδιδα δι, με, με υποσχετική και με ζήτησε νο... ο, Κάσιτη να πάω πίσω στο Αποέλ όταν με είδε που παίξαμε έναν αντίπαλοι και έπαιξα ένα χρόνο το 85-86 στο Αποέλ κερδίσαμε το πρωτάθλημα και σταμάτησα το ποδόσφαιρο και αμέσως μετά είπες προπονητική ναι ήδη θυμούμε σε προπονητή ήδη έκανα όλα τα διπλώματα προηγουμένως επίεναμε και κάμναμε τα, ενώ όσο είμαστε τα ε, καλοκαιρία. Εσείς και κυπέλλο μετά από ελ σαν προπονητής. Ναι. Επί απροπονητής το από ελ. Ήμουν στην ομόνια να ραδίκω προπονητής και κερδίσαμε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Και ήθελαν δυο ή τρεις αγωνιστικές αλλά παίζαμε με τον βασικό αντίπαλο μας, ενοικήσαμε τους. Νομίζω ή 6-0 ή 6-1, την απέπει της Ήλιας. Και ανοίξαμε τη διαφορά Είναι στους 8 βαθμούς, έναν να Ήταν δύο βαθμοί τότε η νίκη. Και πήγα σπίτι εγώ και τηλεφώνησε μου κάποιος. Δεν είχε κινητά τότε, στην κουζίνα μου θυμώ. Και μου είπε, θέλησε ο πρόεδρος. Ποιο μιλά, μου λέει ο Παπαγιάννης. Εγώ δεν κατάλαβα, αλλά <ΣΣΣ> ήθελα να το πω. θεώρησα ότι πρέπει να καταλάβω. Και λέει μου, ε, θέλησε ο πρόεδρο, έπιασε τηλέφωνο. Εγώ ε, είχα γονεί μου και ω πρόεδρο εν τούτο. Και λέει μου, έλα τάκι λέει μου, ε, να μου κάνει καλά. Λέω του καλά. <ΣΣΣ> Δέχεσαι την πρόκληση, λέει μου. <ΣΣΣ> Λέω του, εγώ ποια πρόκληση. Λέει <ΣΣ> μου, ε, ε το κουμό χτε, δηλαδή μου, για να αρχίσει να με προπονητήσει. <κλικώ> και έκανα κλικ ότι ο πρόεδρος του Αποέλ, τον οποίον δεν ήξερα, απολογούμε <συσίλιο> Μιχαλάκη Ιωαννίδη, δεν τον ήξερα εγώ τότε, ασχολούμαι με την ομάδα μου εγώ τότε, στο Αποέλ υπήρξαν κάποιες αλλαγές. είχε <συσίλιο> ήταν... <συσίλιο> ο <συσίλιο> Κόκκης και ο ναι. Ήταν, ο... ήταν πρόεδρος ο Κίκος ο Φωτιάδης νομίζω και παρέτησε και ο Μιχαλάκης ο Ιωαννίδης. Ο <συσίλιο> 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 Επιάνε το πρωτάθλημα η Ομόνια Ραδίπου που ήμουν εγώ προπονητής και ήρθα πριν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Μα πού το έπιασες στην πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία. Α, στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Και ήρθα στο Αποέλ εγώ πριν να τελειώσει επειδή είναι καλά το Αποέλ. Άρα αποκλείεται να πιάσουν το Αποέλ το, το, το η Ομόνια ο είναι πια με τα πόλη. Εν είμαι σίγουρο. Γίνεται, είμαι σίγουρο. Και μου το τηλέφωνο μου, ο Τώρα να ψάξω. εντάξει, και. συμφωνήσαμε, μιλήσαμε με την Ομόνια Ναραδίπου και έμεινα στο ΑΠΟΕΛ τους τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος, δύο νομίζω, αγώνες πρωταθλήματος και μετά ήταν οι αγώνες Ήταν τότε που το οι αγώνες προς ναι, περάσαμε από τη Νέα Σαλαμίνα. Πρώτα, πρώτα ένα μηδέ μέσα στη Σαλαμίνα και μετά κερδίσαμε τρία μηδέ. Μετά παίξαμε με τον Απόλλον Αντελικό Κυπέλου στη Λάρνακα. Τεσσέρα δύο. Τεσσέρα ένα. Τεσσέρα ένα, ναι. υπήρχε ένα τεσσέρα ένα και ένα τεσσέρα δύο αργότερα και υπάρχει μια σύγχυση πότε ήταν το και πότε το το 4 το αργότερα ήταν με την... Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Την αμέσως επόμενη χρονιά. Ε, μπορεί να είναι την επόμενη, μπορεί να είναι την μεθεπόμενη να ανοίξω. Ναι, ναι. Μα να θυμώ. θυμώ. Θυμώ το, το παιχνίδι, δείχνει το λόγο. Εγώ θυμώ εδώ, κοινό που... που ήμουν προπονητής εγώ. Στο γάση στο γάση ζει, ναι, στο Γάσι Στο Γάσι ναι. Εγώ θυμόμαι και το άλλο γιατί εσχολίαζα το που την τηλεόραση είναι ενώ έπαιζε το. Στο Τσίριο. Στο Τσίριο. Για ένα φοβερό μέχρι την κοινή. Ναι, ναι. Με λευκιόν κόλο ο, Αλεθκιόγγολο... ο... Αλέξης ο Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου, ναι. ο Αλεξάνδρου, ναι. Έκαμε τον αλλαγή και μπήκε ύστερα. Ε, ναι. Ο, ο Κόκκιτσιος, αν μπορείτε, επειδή με ρώτησες προηγουμένως, ήταν στην ομάδα. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ προπονητή και πήραμε το κύπελλο να παίζα. Ναι, το κύπελο και να Απλώς δηλαδή είχαν ήδη υπογράψει στην ανόρθωση. Ναι. Διότι είχαν το δικαίωμα, νομίζω 30 Απριλίου, είχαν το ΑΠΟΕΛ, το οποίο δεν έκαμε χρήση, του οποίου δεν έκαμε χρήση, το ΑΠΟΕΛ. Με αποτέλεσμα να Μα και το κύπελλο που έπιασαμε και νικήσαμε τον Απόλλωνα, αν δεν τους είχαμε και τον Σάμπορης, αλλά ο κόκκιτς είναι η μέρα, ήταν φωτιά και λάβα. Κράταν τον ένας που την μέση είναι, νομίζω ο Μάριος ο Χαραλάμπους, και έτρεχαν και παρέσανε τον μαζί του. Γιατί ήρθαν που τα ξέρεις, θυμάσαι. Ε, 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 χαλάσαν τα. Ε, τότε κανένα δεν μπορούσε εύκολα να επιβληθεί του ΚΜΟΧ. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Έγινε το δικό του ΚΜΟΧ. Εκμεταλλεύτηκαν οι παίχτε με την καλή έννοια. Το γεγονό ότι πέρασε η 30η Απριλίου που ήταν το δικαίωμα του ΑΠΟΕΛ. Μίλησαν με την ανόρθωση. Ο Κίκη, έξυπνο καραδοκούσε δεν μπορούσε να... Πάρω να πάνε στην Ομόνια. Ξέρω το ότι πάρω να πάνε στην Ομόνια. οι φήμες, οι ιστορίες λένε ότι... Έτσι ε... άκουσα και εγώ, ξέρω ότι έγινε. Ε, μόνο τον ή τον Σαμπουρίτ. Και πήγαν πακέτον τελικά. Εντάξει, είναι ο είναι παιχτούρα. Ήταν ηγέτης. Ήταν καλός πέχτης, και του. Τα Όλα παίρνουν το ε, σειρά του. Ε, αναλογικά έτσι του παίχτε δεν του στην Κύπρο πλέον. Όχι, αποκλείεται. Δύσκολο. Ας Α ρωτήσω κάτι. Αν έπεσε στις... τα χρόνια τα σημερινά με τι υποδομέ τι σημερινέ, ε, σε ποιο σημείο να είσαι πιστή θα μπορούσε να αντεπεξέλθει. Κοίταξε, εμά, έβαλα εμά, και εμά, 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 έγινε η εμά, 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 Δηλαδή εγώ ήμουν πέντε μήνες στο στρατό, νεοσύλλεκτος. Μετά τους πέντε μήνες ήμουν πέντε μισή μήνες ακριβώς στην Ελλάδα. Και έκανα εν και ο και ξέρω εγώ. Και ξύπνουν το πρωί έκανα με καψόνια. Και ήρθα και με δέκα μέρες προπόνηση και πήγα Μπορείτε να διανοηθείς τον πράγμα σήμερα. Μπορεί να διανοηθείς ότι ένα άνθρωπο θα σπουδάζει πέντε χρόνια στην Αθήνα, θα είναι η βάση του η Αθήνα, θα σκευάζει δεκαπέντε ώρε την ημέρα για να αντεπεξέλθει, διότι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο είναι νομική, όποιο κάτω δεκαπέντε ώρε την ημέρα, δεν πέρασε. Και να Μπορεί να ότι μερικέ φορέ η προπόνηση μου ήταν να το ψυχικό, τρέχοντα, σε 35 λεπτά να πηγαίνω στους φίλους μου στα Νοηλήσια να παίζουμε κανένα τάβλη να τρώμε καμιά σουπαντραχανά και να φεύγω άλλα 35 λεπτά να πάω τρέχοντα μετά που ήταν να χωνέψω λίγο για να είναι η προμόνησή μου της ημέρας, γίνεις! Άρα λοιπόν, τι να κρίνω τον Τάκιν όπως ήταν τότε ή τον Τάκιν όπως θα ήταν σήμερα ε, Αν ε... με ρωτήσεις ε, τι ποδόσφαιρον έξερα, θα σου πω, ρωτάλους, να σου πω ο Ροτάλλος να σου πω. Τη διαφορά, τι διαφορά, την κάνουν οι καλοί παίχτες, ε, διότι φυσική κατάσταση όλοι οι παίχτες έχουν σήμερα. Έχουν τους τρόπους να τους προπονήσουν όλους καλά. Είναι επαγγελματίε. Δηλαδή, η ατυχία σου τότε ήταν, αν είσαι χτίστης, ε, ήταν να ζουν κουρασμένος στην προπονήση. Ναι. Ένεση έτσι συγκυρίε αρνητικέ τώρα. Είναι επαγγελματίε. Άρα όλοι οι επαγγελματίε, όλοι προπονούνται, φυσική κατάσταση όλοι θέλουν. Τη διαφορά σήμερα στο ποδόσφαιρο την κάνουν οι καλοί και οι καλοί προπονητέ και το καλό περιβάλλον στην ομάδα. Το επίπεδο πώ το βλέπει το... τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Το επίπεδο μα είναι καλό για το μεγέθο τη χώρα μα. Υπάρχει έτσι μια εξειδίκευση στην κοινωνία μα, του παράγοντε μα, το χώρο του ποδοσφαίρου σε σχέση με άλλε χώρε. Δηλαδή, δεν βρίσκει εύκολα χώρε που τα μπάτια των ομάδων του να είναι από 3, 5, 8, 10, 12 εκατομμύρια και να είναι σε αυτόν το επίπεδο. Δεν βρίσκει. Δηλαδή, στο επίπεδο το δικό μα, που είμαστε στην καταταξή στην Ευρώπη, είναι οι ομάδε μα και η χώρα μα. Είναι ομάδε που έχουν 20, 30, 40 εκατομμύρια προπολογισμού. Εμεί έχουμε έναν ποσοστό των προπολογισμών τους και είμαστε στο επίπεδο του. είναι επειδή οι παράγοντε μα καταλάβουν που μα λίγα λόγια. Όχι, καταλάβουν. Έχουν πάθο. Ασχολούνται. Ναι, φαίνεται. Ασχολούνται, δηλαδή αγαπούν το, Υπάρχει πάντα, ξέρεις, η αρνητική πλευρά, οι παραγόντε μα. Που...

έκαμε φοβερέ ομάδε ο εθνικό κατά καιρού. Ε, αν θέλουμε να αναδείξουμε κάποια αρνητικά, να βρούμε να πούμε. Όμω α το δούμε πιο συνολικά. Φασικά, εσύ είσαι ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Βεβαίω δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Εγώ δεν δίνω συγχωρώ σε κανένα που Πλέον, μειωθήκαν τα έσοδα των ομάδων, μειωθήκαν. Και για να μπορέσουμε να κρατηθούμε σε έναν πιο ψηλό επίπεδο, ή στο επίπεδο που ανεβήκαμε κάποτε, θα πρέπει να μπουν κεφάλαια στις ομάδες, να φέρνουν καλούς παίκτες και να λειτουργούν επαγγελματικά. Και φαίνεται ότι να προχωρήσουμε έτσι. Ε, ο πύχη σε πήγαινε πολλά ψηλά. Και νομίζω ότι η ομάδα σου ευθύνεται κατά μεγάλο ε, ποσοστό για το. Πλέον η, Ευρώπη και η ομίλη ε, θεωρείται στόχο. Δεκαετία του 1990 ήταν απατηλό όνειρο. Τώρα είναι στόχο. Να μην πει μπορεί να είναι αποτυχία. Α πω στα πόλου λύσει ζητούν ότι το που μπορεί να μα σώσει είναι να πάμε ομίλου. Εντάξει, δημιουργήσαν και κάποια αρνητικά θέματα. Θυμούμαι όταν την πρώτη φορά που πήγαμε στο Champions League μα είχαν πει από την UEFA. Προσέξτε πάρα πολλά γιατί η είσοδο σε ομίλου του Champions League για κάποιε ομάδε ήταν η απαρχή τη καταστροφή του. Διότι ανέβασαν τα μπάτσε του με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Μα είπαν τότε ένα παράδειγμα μια ομάδα νομίζω να την θυμούμε καλά, η ζήλυνα. Η ζήλυνα της Σλοβακίας νομίζω είναι. Ναι. Η οποία επειδή είχε τα έσοδα τα μεγάλα δημιουργάστηκε μια απατηλή εντύπωση ότι εύκολα βρίσκει τη λεφτά να ξαναρτούν και δεν ξαναπιασύν ποτέ ανέβασαν τα προϋπολογισμούς της με αποτέλεσμα να πάει κατηγορίες κάτω. Εντάξει. Λόγω προβλημάτων οικονομικών. Για... Ο κόσμο του ΑΠΟΕΛ θεωρεί ότι κατά κάποιον τρόπο τα ΑΠΟΕΛ ε, κατέληξαν να είναι σε αυτήν την τη θέση λόγω κυρίω τη ε, οικονομική διαχείριση του όλα τα χρόνια με τι εισόδου του ομίλου. Ναι. Υπήρχε μια απατηλή εντύπωση ότι με τον Α ή τον Β θα έρθουν πάλι τα λεφτά. Αυτό είναι ε, πολύ λάθος ξέραμε το όλοι υπήρχε η, ας το πω η δικαιολογία η άποψη ότι ναι αλλά δεν κάνουμε υπερβάσεις αυτά όλα που ζήσαμε δεν θα τα ζούσαμε και ζούσατε για πολύ καιρό δηλαδή θεωρούν κάποιοι ότι είναι οι υπερβάσεις που έκαναμε που μας έφεραν να μιλούμε για μια δεκαετία ξέρεις ότι το τα τελευταία 12 mm -hmm. ή 13 πρασίματα, κέρδισε 99 ή τα, 9, ή τα 10. Δηλαδή Γιατί... 7, 8, σίγουρα. 8 σίγουρα, ναι, και τζαμλάκι. Αφού η... η διοίκηση του Φίβλου κέρδισε ήταν δεύτερο τρίτο πρωτάθλημα. Έχει 7 συνεχόμενα. Τρία πρωταθλήματα. Τα 7 συνεχόμενα και 7 συνεχόμενα. Τα 7, συγγνώμη, υπάρχει μια εντύπωση. Τα 7 συνεχόμενα, το πρώτο που τα 7 ήταν επιδίκηση φίβου. Διότι η διοίκηση φίβου έφυγε, ήταν πρωταθλητέ και έφυγαν την επόμενη περίοδο. Και πιάσαν το πρωτάθλημα με την δίκηση Πετρίδη. Άρα τα 7 συνεχόμενα, το ένα μέσα στα τρία που ήταν ο φίβο και τα άλλα έξι που ήταν ο πρόδρομο που σημαίνει εννιά πρωταθλήματα. Τώρα που πρόδρομο, δεν τα για τον πρόδρομο. Ο πρόδρομο, κοίταξε, πολύ απαθιασμένο, ξέρει καλά τη δουλειά. Ε, ξέρει πώ να κρατά μια ομάδα, ξέρει πώ να ηγείται μια ομάδα. Ε, δηλαδή, α, α, ε, εγώ σαν αποελίστα αισθάνομαι ασφαλή αν είναι ο πρόδρομο, είμαι πρόεδρο, όσον αφορά το, αν θα κρατήσει τα ενία της ομάδας στιβαρά. Έχω μια ανέσταση όπω εγώ, και πολλοί άλλοι, όπως και η ίδια ιστορία απέδειξε, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Μπαίνει μέσα με τα ούλα του. Και το πράγμα σε κάποια στιγμή είναι να έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο πάνω στην ομάδα. Έτσι, να τον εξ τον ίδιο. Νομίζω ξέρει το. Το τι είναι μπορεί να πει σε τέτοια περίπτωση είναι όπως είπα προηγουμένως, είναι ότι κύριε, εγώ διό σας ας πούμε έναν χι ζημιά, διαιρέστε την δια δέκα προαθλήματα και δέχεστε να πληρώνετε έναν εκατομμύριο και ο εκατομμύριο κάθε προαθλήμα. Περίπου ας πούμε τούτη η λογική που λέμε πολύ. Ε, είναι και τούτον κάτι για να έχει ε, η ιστορία σου να γεμάτη να μπορεί να την επικαλεστεί και σε 10, και σε 20, και σε 30 χρόνια και λύσει σε να βρεις σε κάποια στιγμή στα οικονομικά. Ε, υπάρχει και η <Wlug> <Wlug> άλλη λύση, το πιο συντηρητικό, που λένε ότι ο τσαμίο που φτάνουμε, κύριε, και ότι κερδίσουν. Ο πρόδρομο, όχι, θα κερδίσω ούλα και με πειραζεί. Αν έχω και μια ζημιά παραπάνω. Εγώ, στου φίλου μου, από

Δηλαδή, αν χάσει εσύ έναν αγώνα, την ώρα να κερδίσει ο αντίπαλο σου, έτσι. Να δηλαδή, πάντα λέμε σε έτσι περίπτωση, εμά 15 βαθμοί και 4 είναι η διάφορα. Αν το δέρο τον Απόλαιονα, σημαίνει μια, ένα, ένα σου βαθμό. Μπορεί να πει τρία αν. Έναν να λειτουργήσει αντίστροφα, ή τελειώσει. Ναι, ειδικά από την αμέσως επόμενη αγωνιστική. Ναι. Μπορεί αμέσω επόμενη αγωνιστική να σε πάρει στο. Ναι

που παλεύει, τρέχει πάρα πολλά μέσα στο γήπεδο, γεμίζει όλου του χώρου μέσα στο γήπεδο. Δύσκολο να εγκερδίσει. Βλέπει τσαλά μέχρι ναι. Σίγουρα. No. Ναι, 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 οπωσδήποτε. Και ομάδα σου άρεσε και Εγώ έχει μια ομάδα που τη φόβομαι πάντα. Δεν ξέρω αν, αν αρέσκει μου ή απλώ φόβομαι τη, Τι να εκ. Νομίζω να μου, πεισαν, να μου Όχι. Για <laughs>

με παίχτες ε, τεχνίτες που μπορούν να παίξουν κοντινές και γρήγορες πάσες, ε, να παίξουν πολλές στις πλευρές του κήπεδου. Ε, τώρα, για τον Απόλλωνα, που έλεγα προηγουμένως, ενώ ομάδα η οποία γεμίζει το κήπεδο, δύσκολα μπορεί να την κερδίσεις, αλλά ε, και ίδια, δεν μπορώ να πω ότι σε σημείο από πλευράς επίθεσης που να είναι φόβητρο. Δηλαδή μπορεί να την κουμαντάρεις. Εγώ πάντως πιστεύω στις παραδόσεις. Δηλαδή ε, mm. μου είναι ανεξήγητο να γιατί ο Μόνια έχει τον το κόμπλεξ με το τα τελευταία ξέρω, 15 χρόνια. Mm. Δεν το έχει με την ανόρθωση. Έχει το το Αποέλ με την ανόρθωση. Ε, δεν μπορώ να το καταλάβω τον το πράγμα, πούμε. Δηλαδή εγώ να Ακόμα και ότι η ομόνια τα τελευταία τρία χρόνια που ότι είναι οκ, εντάξει, επανήλθε. Να σου πω, να σου να βάλουμε και λίγο μια άλλη επιστήμη στην απάντησή μου. Ο τρόπο που σκέφτεται έναν περιβάλλον στην προκειμένη περίπτωση το περιβάλλον τη ομόνια που μεταδίδεται στου παίκτε, η πρόσφατη ιστορία την οποία έχουν στο μυαλό του οι παίκτε, δημιουργά κάποια συναισθήματα τα οποία με τη σειρά τους, ε, υπάρχουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και εκρίνει κάποιε ουσίε, ορμόνε ο οργανισμό στην την ώρα. Τι εντζε, διοχετεύονται θέμα. Σε όλο τον κόσμο. Για, να σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβει. Έκαναν ε, ανάλυση στου παίχτε μια ομάδα που ήταν να παίξουν στην έδρα του. του έβαλε πριν μέσα. έκαναν του το ανάλυση και ύστερα ήταν να πάνε να παίξουν εκτός εδράς και έκαναν τους το άνάλησι το αίμα τους. Τι είναι και ξέραν εννοούμε. Και τα επίπεδα τεστοστερώνης που είναι μια ανδρική ορμόνη που έχει σχέση και για τη σεξουαλικότητα αλλά και, και για την επιθετικότητα την, την ορμητικότητα του ανδρός όταν ήταν να παίξουν στην έδρα τους τα επίπεδα τεστοστερώνης τους ήταν πολλά πιο ψηλά από τα επίπεδα που είχα σύν, όταν ήταν να πάνε παίξουν εκτός έδρας. Όταν πασείς, και τούτο είναι και που ξέρεις το γήπεδο, το εντός έδρα και το εκτός έδρας, είναι η ψυχολογία, η επιθετικότητα που δείχνεις. Δηλαδή, πασάρω σου και κάνω σου overlapping. Και έρχεται άλλο να σε βοηθήσει. Άμα παίζω στην έδρα μου. Όταν παίζω εκτός έδρας, πασάρω σου και διώσω στήριγμα. Έσου Έσο κάνω overlapping. Και να έρθει άλλος. Διώσω στήριγμα. Με αποτέλεσμα

και ισορροπημένα τα πράγματα. Που το 2001 και μετά, όταν, εγώ θεωρώ ότι ήταν 20η αιτία του Αποέλ. Όταν άρχεψε να πιάνει ξέρα τα πρώτα αθλήματα, όταν άρχεψε να πιάνει η Ευρώπη, έκαμε τη χρησινή του δεκαετία. Και αμέ διακρίνω ότι υπάρχει τούτο το κόμπλεξ το οποίο διοχετεύει σε όλο το οικοδόμημα. Και μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι που ρωτήσαμε με τα παιδιά, ρωτήσαμε το, το ένα το παιδί, δεν μπορούμε το Σαββατό με φάμε Λοιπόν. Ρωτώ τον κότσο, δεν μπορούμε να κάνουμε τα απολύμι νομονία, να δέρουμε δηλαδή. Λοιπόν. Να το καλά. Εσύ είσαι στενό πατή και σου ότι να χάσετε και ο κότσος ο οποίος λέει να σε δέρω. Και τούτο διοχετεύεται σε όλον το οικοδόμημα. Και ξέρεις, επηρεάζει και τους παίχτες χωρίς να το καταλάβουν. Υπάρχει μια, πες, την αόρα την αύρα, μια αόρα την ενέργεια, αρνητική, και την ίδια νορά, θετική. Αυτό είναι. Είναι πολύ εμπλοκό το θέμα, είναι, και, πιο απλό. Ε, είναι, ε, तι, ναι. είναι πιο απλό το θέμα, αλλά η βάση η, 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 για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα φαινομένα είναι και τι ομάδα έχει. Δηλαδή πρέπει να έχει την ομάδα, πρέπει να έχει την ποιότητα ε, και το ΑΠΟΕΛ είχε τα τελευταία πολλά χρόνια σε καλούς παιχτές. Καλά, φέτος το ΑΠΟΕΛ έχει τόση διαφορετική μηνυμόρια, έχεις κάτσει μια νοχτάρα μέσα σε πιο παιχνίδια. Όχι, αλλά... Θεωρεί. Εντάξει, μπορεί να ήταν και συγκυρία του το πράγμα, μπορεί να λειτουργήσαν και αυτά τα θέματα. Που... Εμπιστεύω στι συγκυρίε. Yeah. Και όταν σα άρεσε συνεχόμενε, πόσο συγκυρία να είναι. Ε, Πάντω ήταν έκπληξη για μένα η ομόνια φέτο. Ο μόνο σε σχέση με το ΑΠΟΕΛ. Ε, επίσης Επίση, εγώ είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι κακό έφυγε ο Μπέρκ από την ομόνια. Ένας προβολητής ο οποίος έδειξε ότι βρήκε τον τρόπο πούμε, για να αναγεννήσει την ομονία, να την κάνει ξανά προαθλήτρια, ε, να της δώσει ένα στίγμα ποδοσφαιρικό ξεκάθαρο, έναν πλάνο ξεκάθαρο μέσα στο επίπεδο. Εμμάθαν το οι της ομονίας απ' έξω για να κατωτά, εμπορούσαν να το λειτουργήσουν, απλώς δεν τις και το λάθος τους ήταν που έφυγε αντί να μείνει, να επαναφέρει την ομάδα εκεί που την είχε προηγουμένω, και πιστεύω ότι ο Μπέρκετ να το κάνει εύκολα. Πιστεύω εύκολα και εγώ του, αλλά εντάξει, ε, παράμεν εξόλουμε και πράγματα τα οποία συμβαίνουν γενικά στις ομάδες και ενέχουμε και, την, <coughs> ενέχουμε και την υπομονή να προσεγγίσουμε μοντέλα, δεν ξέρω αν το καμό, και στο οι ΣΥΤΙΑ, οι ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, έφτιαξαν τους προπονητές τους ε, όταν είχαν αποτυχημένες χρόνια. Εντάξει, στην Αγγλία παλιά κρατούσαν τους περισσότερο χρόνια. Τώρα διώχνουν και στην Αγγλία προπονητές. Δηλαδή τα φαινόμενα Φέρκουσον, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, Βενγκέρ, δεν υπάρχουν πλέον τόσα πολλά χρόνια. <ε> <ε> υπάρχει και ανταγωνισμό. Δηλαδή, άμα ένα προπονητή καθιερωθεί, όπω είναι ο κλοπ, ε, πληρώνουν πολλά για του προπονητέ τώρα. Ενώ παλιά ένας προπονητή πιάνει ένα εκατομμύριο, δύο του το τρία, και, λες, Τώρα μπορεί να πεταχτεί, να πούμε, να πιάνει δέκα και να του πούνε κοσπέντε. Ναι. Μα εντάξει, οι συγκεκριμένοι προβλητές που ανέφερες, νομίζω, σε επίπεδο και φίρμε. Είναι αντίστοιχε φίρμε σε προπονητέ, αντί ποδοσφαιριστέ. Μιλώ για ΠΕΠ, μιλώ για κλοπ. Ε, εντάξει, αυτή είναι η σημαίνει κορυφαίη του τίτλου. Με δύο εντελώ διαφορετικέ φιλοσοφίε ποδοσφαιρικέ. Αλλά κάνουν το και οι δύο σε πολλά ψηλό επίπεδο. Και ακόμα δεν φαίνεται ποιο υπερισχύει. Άκουσα κάτι ήμουν στο αυτοκίνητο, ψες, Εκτό που έχει ένα βαθμό διαφορά φέτο η City που τη Λίβερπουλ, που τον Τζερόμπο Νισκιό του έχει 379 βαθμού ο Γκουαρτιόλα και 378. Έχουν <laughs> ένα, ένα βαθμό διαφορά στα τόσα χρόνια. Είδε το παιχνίδι προχτέ. Είδα όχι όλο το παιχνίδι, αλλά το πρώτο ημικρόνιο είδα. Ξέρει, ήταν που ήθελα να μου πει, πείς... <laughs> δεν ήξερα αν έχουμε ώρα να μου πει. Ήσο μου πιάνε παιδά είναι ότι ο Τάκης Αντωνίου, δηλαδή έκαμε σκύπ τον πόλεμο ότι πιάστηκες εχμάλωτος, ναι. Ναι, πιάστηκα. Εγνωστόν είπα πολλές φορές ως τώρα Εγώ δεν το άκουσα ποτέ. Ακούσες το ποτέ. Εγώ δεν άκουσα ποτέ. Πού το είπες. Πού πολλά, ας πούμε. Σε διάφορες περιπτώσεις. Είναι ο και παλιά έδωσα και μια συνέντευξη στο Σάββαν τον Κοσάρι. Πόσο παλιά. Όταν ήταν στον Άστρα ο Κοσάρις. Μιλάς για... Πριν δεκαπέντε χρόνια. Αν και παλιά δεν <σταλίτλια> το πράγμα. Αν ιστορικά. Ναι. Ε, να μιλήσω για ένα θέμα που μου προκαλεί μεγάλο θυμό. Γιατί μιλήσαμε και στην αρχή. Έζησα κάποια πράγματα πριν τον πολέμο εκεί και έζησα και κάποια πράγματα στη διάρκεια του πολέμου και θέλει να σου πω